Κυρίες, στην Πάφο φαίνεται ότι έχουμε πυρκαγιά. Ο κύριος Κετής, εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, στη γραμμή. Κύριε Κετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Μουταλής. Τι εικόνα έχετε, περί τίνος πρόκειται, καταρχάς πόσο σοβαρή που και πού βρίσκεται η πυροσβεστική στην προσπάθεια της? Κύριε Μουταλής, μιλούμε για μια πυρκαγιά η οποία είναι σε έναν περισχωμένο χώρο, στον οποίο υπάρχουν αρκετά παλιά ακινητοποιημένα οχήματα, τα οποία δείχνουν άμενες εργασίες. Αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχει κίνδυνος, οποιοδήποτε κίνδυνος επέκταση της πυρκαγιάς. Θέλω έτσι να καθησυχάσει ο κόσμος περί αυτού. Είναι μέσα στην πόλη, δηλαδή, κύριε Κετσί? Όχι, είναι πλησίον βιομηχανικής περιοχής, στην περιοχή Ανατολικού. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν τρία οχήματα τα οποία βρίσκονται εκεί, με δύο αξιωματικούς οι οποίοι εργάζονται για την κατάσταση της πυρκαγιάς. Θέλει το χρόνο της λόγω των υλικών των οποίων είναι κατασκευασμένα τα οχήματα. Αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν αρκετά πλαστικά και αλληλεγγύα. Η ανησυχία του κόσμου έρχεται στο γεγονός ότι υπάρχει και ο καπνός, μαύρος καπνός, λόγω των υλικών των οποίων είναι κατασκευασμένα τα οχήματα. Μάλιστα, άρα είναι... Το οποίο μπορώ να καθησυχάσω στον κόσμο είναι ότι υπάρχει εκεί και ήδη εμείς ενημερώσαμε και άνθρωπο της υπηρεσίας περιβάλλοντος, ούτως ώστε αν προκύψει οτιδήποτε το οποίο να θεωρηθεί ανησυχητικό, να ανάλαβα με τα αναγκαία μέτρα. Καλώς, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κετσί. Κυρίες και κύριοι,